Γεια σας, Check Tech Now, είμαι ο Κώστας εδώ. Μετά από καιρό και από αρκετές παρακλήσεις φίλων, θα κάνω ένα survival guide, έναν οδηγό επιβίωσης για το Terraria. Το Terraria είναι ένα παιχνίδι το οποίο, όπως μου αρέσει να λέω, είναι το Mario Minecraft. Δηλαδή είναι σαν το Minecraft αλλά σε δύο διαστάσεις. Το μόνο, οι μεγάλες διαφορές εκτός από αυτό βέβαια, είναι ότι έχει πολύ μεγαλύτερη ποικιλία αντικειμένων να κραφτάρεις και μπορείς να παλέψεις με final bosses τα οποία είναι πραγματικά περιόριστα στον αριθμό. Και επίσης το παιχνίδι παίζεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι όταν είσαι βασικός παίχτης. Έχει τρία boss στην αρχή το παιχνίδι. Φτιάχνεις ό,τι θες να φτιάξεις και κάποια στιγμή όταν αποφασίσεις εσύ και θες να πολεμήσεις το τελευταίο boss, μάλλον το μεγάλο τέταρτο boss, στην ουσία που το κάνει summon με κάποιο τρόπο που θα σας δείξω στα επόμενα βίντεο, αλλάζει όλο το σκηνικό, όλα τα μεταλλεύματα, όλος ο κόσμος, καινούργιοι εχθροί, δηλαδή μπαίνει σε hard mode, είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι. Είχα πει δύο πράγματα στο προηγούμενο μου βίντεο. Πάμε τώρα να δούμε δύο πραγματάκια, τι κάνει ένας παίχτης, τι πρέπει να κάνει ένας παίχτης με το που μπει στο Terraria χωρίς να έχει ιδέα, χωρίς να έχει παίξει πριν καθόλου. Εγώ έμπαινα και βασικά να σας πω, υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία τα ανακαλύψαμε μετά από 500 ώρες σε αυτό το game. Μπορώ να πω ότι επιτέλους έχουμε φτάσει ένα καλό επίπεδο με τον αδερφό μου. Λοιπόν, θα κάνω ένα single player. Μη σας τρομάζω τα ονόματα, αυτό εδώ είναι ο βασικός μου χαρακτήρας και τον έκανα αφού... Όταν είχα κάνει γύρω σε 100 ώρες στο Terraria, αναγκάστηκα να κάνω φορμάτ στον υπολογιστή και έχασα όλα μου τα save. Φανταστείτε μετά από 50 ώρες, όταν έχεις βρει 1.000.000 αντικείμενα, όταν έχεις βρει έχεις φτιάξει ένα τεράστιο κάστρο, επειδή μου αρέσει να φτιάχνω κάστρο όταν παίζω, τα χάσα όλα. Οπότε η απογοήτευσή μου ήταν τεράστια, γιατί μετά από τους ώρες έπρεπε να ξεκινήσω από την αρχή. Γι' αυτό και το όνομα, αλλά με αυτό το χαρακτήρα έχω φτάσει πολύ μακριά και θα σας δείξω στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν, πάμε Create Character. Μπορούμε να διαλέξουμε εμείς τι θέλουμε, πώς τον θέλουμε, αλλά να μου αρέσει πάντα το πρώτο τρόπο και είναι το πιο ωραίο κατά μέρα. Και μπορείτε να κάνετε και random χαρακτήρα. Λοιπόν... Ας τον βάλουμε Κώστας 2, μια που έβαλα το Κώστας πριν. Και πάμε... Λοιπόν, τώρα εδώ τι κάνουμε, διαλέγουμε το χαρακτήρα μας και έχω ήδη δύο κόσμους. Αυτός ήδη είναι που παίζουμε τον αδερφό μου στο multiplayer, αυτός είναι ο δικός μου κόσμος και πάμε να κάνουμε έναν κόσμο. Έχουμε τρεις επιλογές, μεγάλο, μικρό, μεσαίο και μεγάλο. Φυσικά είναι και στο μέγεθος, όσο πιο μεγάλος ο κόσμος τόσο πιο πολλά σε επιλογές, σε μεταλλεύματα, σε dungeon, σε σπηλιές, σε μυστικά δωμάτια. Δηλαδή, και επίσης για να το εξερευνήσεις αυτό πρέπει να φας άπειρες ώρες. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα το δικό μου κόσμο σε ένα small για αρχή και πιστέψτε με, έχω φάει γύρω στις 200-300 ώρες σε ένα small κόσμο. Οπότε αυτός που είναι γύρω τριπλάσιος, τετραπλάσιος σε σχέση με αυτόν, ναι, ξεχάστε τη ζωή σας. Λοιπόν, εγώ θα κάνω, επειδή μου αρέσει να ψάχνω για δεντρόσπιτα και οτιδήποτε, θα κάνω έναν medium κόσμο αυτή τη φορά. Or 3. Και θα τον ονομάσω Check Tech Now, όπως και το κανάλι, για να μπαίνουμε εδώ πέρα να κάνουμε διάφορα πραγματάκια. Και πάμε accept. Φορτώνει το παιχνίδι, δημιουργεί random κάθε φορά. Κάθε κόσμος είναι δικός του, είναι random, είναι εντελώς τυχαίος. Λοιπόν, να φορτώσει όλα. Α, έχει και floating islands, έχουμε τον υπόκοσμο. Θα τα δούμε όλα αυτά στη σειρά. Αλλά προς το παρόν πρέπει να πούμε τα βασικά. Τι κάνω με το που πέσω εδώ μέσα. Λοιπόν, ας φορτώσει το παιχνίδι 2 δευτερόλεπτα. Όσο πιο μεγάλος είναι ο κόσμος, καταλαβαίνετε ότι τόση περισσότερη ώρα πρέπει να κάνει για να φορτώσει. Λοιπόν... Τον έφτιαξε τον κόσμο και πάμε να μπούμε με το χαρακτήρα μας αυτό. Το καλό είναι ότι με τους άλλους χαρακτήρες που θα φτιάξετε μπορείτε να μπείτε σε όποιον κόσμο θέλετε επίσης, δηλαδή δεν σας περιορίζει αυτό. Λοιπόν, στον κόσμο θα μας πετάξει με μια αξίνα ένα τσεκούρι και ένα NPC. Να δούμε τα αντικείμενά μας. Έχουμε ένα τσεκούρι, μια αξίνα και ένα σπαθί για να προστατευόμαστε. Όπως έχετε ήδη από το concept του Minecraft, το βράδυ βγαίνουν τέρατα, οπότε πρέπει να ετοιμαστούμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εγώ πρέπει να πάω να κόψω κάποια ξύλα.
να κόψω ξύλα γιατί θα χρειαστώ για να φτιάξω τα βασικά μου. Το NPC που βλέπετε, το ανθρωπάκι το δεύτερο, είναι ένα ανθρωπάκι το οποίο προσέξτε λίγο. Πατώ επάνω του. Αυτός είναι για να μου δώσει συμβουλές και επίσης είναι το πιο σημαντικό ανθρωπάκι που υπάρχει στο παιχνίδι. Πατάω επάνω του εκεί που ήταν crafting και έχει ένα παραθυράκι εδώ, place a material here. Με το που βάλω το υλικό εδώ, μου λέει τι μπορώ να φτιάξω με αυτό το υλικό. Οπότε καταλαβαίνω και πού μπορώ να το φτιάξω. Χρειαζόμαστε για να φτιάξω ένα ταβλό, προφανώς τίποτα. Κάποιο πάγκο εργασίας ή κάποια πραγματάκια. Οπότε αυτό το NPC με το που το βάλω το υλικό μέσα σε αυτό μου λέει τι μπορώ να φτιάξω. Λοιπόν, για μένα και για σας θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά NPC του παιχνιδιού. Είναι το μόνο που θα χρησιμοποιήσετε τόσο πολύ. Αλλά το NPC αυτό για να μείνει κάπου πρέπει πρώτα να το φτιάξουμε ένα μέρος να μένει. Λοιπόν, συμβουλή μου είναι, επειδή όταν πεθαίνετε θα σας βγάζει πάντα στο ίδιο μέρος που ξεκινήσατε το παιχνίδι, δηλαδή εδώ σε αυτήν εδώ την περιοχή, να ξεκινήσετε από εδώ το σπίτι σας, δηλαδή ένα δωμάτιο εδώ, γιατί ξέρετε ότι πάντα θα κάνετε spawn στο ίδιο σημείο. Εκτός και άμα το τροποποιήσετε, μπορώ να το ψάξω και εγώ λίγο αυτό. Λοιπόν, κόβουμε ξύλα για να έχουμε προμήθειες, γιατί δεν τα χρειαστούμε. Σαφώς και το τσεκούρι που έχω αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο καλό για να δουλέψει, αλλά με το καιρό και με το που βρω κάποια μεταλλεύματα θα είναι πολύ καλύτερο. Στο τεράρια, στις παλιές εκδόσεις, τα κουνελάκια που τώρα πολύ ωραία απλά κάθομαι και μπορώ να τα σκοτώσω, αν το σκοτώσω μου δίνει ένα τζέλι ή οτιδήποτε άλλο. Στα παλιά μου κάνουν επίθεση, ήταν και αυτά τέρατα. Τώρα το αλλάξαν λίγο. Λοιπόν, επίσης θα χρειαστείτε τέρατα, τα οποία πρέπει να τα σκοτώσετε να τους πάρετε το τζέλ, το ζελέ τους και καλά, για να φτιάξετε δαυλούς, πολύ σημαντικό και πολύ ωραία πραγματάκια. Επίσης, και ξεκινάμε να σπάμε. Οι τσάπες σας στην αρχή δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, η αξίνα σας, το τσικούρι σας, αλλά θα κάνω τη δουλειά τους. Λοιπόν, αυτό που χρειάζεστε σίγουρα είναι πέτρα. Επίσης θα σας δώσω μια συμβουλή, το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια πώς θα γίνει. Λοιπόν, ξεκινάμε κάνοντας βασικό mining. Ας μην επεκταθούμε, εφόσον έχει ξύλο κοντά, πρέπει πρώτα να καλύψουμε εκεί που θα κοιμηθούμε το βράδυ. Είναι το πρώτο βασικό πράγμα, να κάνουμε ένα κατάλημα. Λοιπόν, το κατάλημα μας πρέπει να είναι... Δεν έχει σημασία το πρώτο κατάλημα μας να είναι και από χώμα ή από οτιδήποτε. Απλά μου αρέσει να το φτιάχνω σιγά σιγά. Λοιπόν, είδαμε εδώ που στέκεται αυτός ο τύπος, πρέπει να φτιάξω ένα δωμάτιο. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να φτιάξω ένα δωμάτιο για να μένει. Επίσης, είπα ότι στην πορεία του παιχνιδιού θα βγουν πάρα πολλά, μα πάρα πολλά NPCs, πολλά τέτοια ανθρωπάκια. Τα ανθρωπάκια αυτά για να σου έρθουν, για να τα βρεις, πρέπει να τους φτιάξεις το καθένα δικό τους δωμάτιο. Φτιάχνεις πρώτα το δωμάτιο και μετά λέει, α, τι ωραίο, τι είναι μια χαρά δωμάτιο, ας έρθω να μείνω στο φίλο μας. Οπότε πρέπει να τους κάνουμε ένα δωμάτιο. Αλλά όλα με τον καιρό. Λοιπόν, ας ξεκινήσω τώρα τα βασικά. Εν τω μεταξύ, επειδή ήδη είμαι σε ένα αλφα επίπεδο και σαφώς αυτή τη στιγμή έχω βρει την καλύτερη αξίνα στο παιχνίδι, τώρα μου φαίνεται τρομερά αργό αυτό να χτυπάω τρεις φορές μια πετρούλα για να σπάσει. Αλλά εφόσον θα το κάνετε όλοι σας, πρέπει να το κάνω και εγώ για να σας το δείξω. Λοιπόν, οπότε σπάμε. Στην αρχή θέλει υπομονή και καλά ποντίκια. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να κάνετε κλικ κάθε φορά, αρκεί να το έχετε πατημένο και σπάει. Επίσης έχει τρομερό exploration το παιχνίδι, η εξερεύνηση που σου προσφέρει είναι απεριόριστη, είναι τέλεια. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, βλέπετε κάτω ένα δοχείο, ας πάμε να δούμε τι έχει αυτό το δοχείο. Έχει σεντούκια κρυφά, να το σπάμε και πήραμε δαυλούς. Υπέροχα, το παιχνίδι μας ξεκινάει δίνοντάς μας κάποιες δαυλούς. Εν τω μεταξύ, τώρα επειδή έκανα βλακεία εγώ, γιατί στο παιχνίδι θα δείτε ότι υπάρχουν και μπότες, οι οποίες μπότες σας επιτρέπουν να πηδάτε και να πετάτε στον αέρα. Εγώ επειδή προφανώς εδώ δεν τις έχω,
ξεχάστηκα και πήγα να πετάξω. Λοιπόν, το παιχνίδι αυτό είναι φανταστικό, πιστέψτε με. Εντάξει, είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που θα δείτε ποτέ. Αλλά αυτό που φτιάχνω πρώτα, έκλεισα το σπίτι μου. Κατά πάσα πιθανότητα θα το δώσω στο NPC αυτό. Αλλά πριν απ' όλα, πρέπει να φτιάξω ένα workbench. Το workbench είναι βασικό για να με βοηθήσει να φτιάξω κάποια πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα, workbench. Ωραία. Τι άλλο μπορώ να φτιάξω σε αυτό το workbench? Για αρχή θα φτιάξω. Μπορώ να κάνω κάτι από αυτά. Ένα σφυρί. Το σφυρί ή τα σφυριά που θα βρίσκετε είναι σημαντικά γιατί σας βοηθάνε να σπάτε τον τοίχο πίσω. Λοιπόν, πολλοί τύποι, πολλά άτομα, όταν πάνε να παίξουν, φτιάχνουν ένα σπιτάκι, όμως αφήνουν τον τοίχο από πίσω όπως είναι, με χώμα. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορεί να κάνει κάποιος. Και γιατί είναι μεγάλο λάθος? Γιατί πρέπει να φτιάξουμε ένα τοίχο από πέτρα ή από ξύλο, ώστε εμείς να μπορέσουμε να κλείσουμε όλα τα τέρατα έξω. Τα τέρατα τα οποία εσύ φτιάχνεις ένα σπίτι, το οποίο σπίτι δεν έχει τοίχο από πίσω, δηλαδή είναι το γύρω γύρω μόνο το περίβλημά του, το βλέπετε. Λοιπόν, ένα τέρας όταν έχει αυτό το πράγμα μπορεί να μπει μέσα. Ναι, μπορεί να ανοίξει την πόρτα, αλλά ο τοίχος, ο εξωτερικός τοίχος, το περιορίζει και δεν αφήνει τα τέρατα να μπουν μέσα στο σπίτι σας. Λοιπόν, προσέξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Βλέπετε το σπιτάκι εδώ. Το σπιτάκι εδώ μας δείχνει τι NPC έχουμε. Έχει ένα ερωτηματικό. Πατάω το ερωτηματικό και το κλικάρω μέσα στο αντικείμενο. Μου λέει, όταν το βλέπετε εδώ κάτω, το σπίτι δεν είναι κατάλληλο ακόμα για NPC. Για να γίνει κατάλληλο το σπίτι για NPC, πρέπει εγώ να το φτιάξω. Και πώς φτιάχνω το σπίτι? Χρειάζομαι φως, πάνω απ' όλα, ένα τραπέζι ή ένα κρεβάτι και μία καρέγκλα. Με το που το βάλω αυτό, λογικά ελπίζω τώρα να μην χρειάζεται και τοίχο, γιατί το θυμάμαι καλά. Για να δούμε. Όπως ούτε ακόμα είναι κατάλληλο. Ας να βάλω και ένα τραπέζι. Λοιπόν, επίσης μπορούμε να φτιάξουμε μια στοιχειώδη πανοπλία για την αρχή. Θα δείτε, έχει τέλειες πανοπλίες στο παιχνίδι. Μπορείτε να τις φτιάξετε ή να τις βρείτε. Λοιπόν, ένα ξύλινο τραπεζάκι εδώ πέρα. Για να δούμε τώρα, είναι κατάλληλο? Ακόμα. Μάλλον πρέπει να φτιάξω τοίχο. Α, λοιπόν, πάω να μαζέψω ξύλα πρώτα ή θα μου φτάσουν αυτά. Λοιπόν, για να δούμε. Έχω wooden wall, dirt wall, wood wall. Τέλεια. Α, μπορώ να κάνω και stone wall. Ακόμα πιο τέλεια. Αλλά εγώ θα φτιάξω wood wall. Βλέπετε, προσέξτε τώρα εδώ. Τι έκανα? Πατάω εδώ πάνω στο crafting window. Τα αντικείμενα, επειδή έχει σχεδιαστεί για κονσόλα στην αρχή το παιχνίδι, μπορείτε να το χειριστείτε με την κονσόλα σας να διαλέξετε τα αντικείμενα από εδώ. Αλλά επειδή εδώ είμαι με ποντίκι πληκτρολόγιο, πατάω εδώ πάνω στο crafting window και μου ανοίγει και κάνω. Βλέπουμε εδώ τις επιλογές. Πρώτον, με το ξύλο που έχω ή με ό,τι έχω εδώ μέσα στο inventory μου, για να μπορείτε να φτιάξετε αντικείμενα πρώτα απ' όλα πρέπει να το έχετε στο inventory σας. Λοιπόν, μπορώ να φτιάξω wooden arrow, wooden platform, πολύ χρήσιμο, torch, stone wall, το dirt wall, το οποίο δεν το χρησιμοποιούμε τόσο, να σας πω, ποτέ δεν το χρησιμοποιήσει γιατί είναι άχρηστο, ο σκοπός είναι να το σπάμε και να το καταστρέφουμε, stone wall, πολύ καλό, και wood wall. Εγώ θα φτιάξω wood wall. Τι κάνεις? Πατάς πάνω στο αντικείμενο και βλέπουμε εδώ wood wall, ή κάνεις κλικ 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 πάνω του και σπάει, ή με το δεξί σου κλικ συνεχόμενα τρως όλο σου το ξύλο και το κάνεις wood wall. Για να βάλουμε τώρα τον τοίχο. Λοιπόν, και αφού κάνουμε επένδυση με τοίχο πίσω, η συμβουλή μου είναι υπέτριντο ή ξύλινο, για αρχή θα δείτε ότι μπορείτε να κάνετε τους στοιχειώδεις μόνο αυτόν. Μετά στην πορεία θα βρείτε πολύ πιο ωραίους τοίχους, πολύ πιο ωραία πραγματάκια, δηλαδή την πέτρα σας. Αν φτιάξουμε και ένα φούρνο στην πορεία, θα μπορούμε να την κάνουμε τούβλα. Δηλαδή υπάρχει τεράστια ποικιλία, όπως είπα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα το σπίτι μας είναι κατάλληλο για το NPC μας. Δείτε η διαφορά τώρα. Το σπίτι λέει ότι είναι suitable, δηλαδή θέλετε ένα δωμάτιο, ένα δωμάτιο με τοίχο από πίσω, μια καρέγκλα, ένα τραπέζι και ένα φως. Είναι αρκετό για να έρθουν NPC. Αν θέλετε να φτιάξετε και για άλλα ανθρωπάκια που θα έρθουν, κάντε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Συμβουλή μου είναι κάντε το, γιατί έρχονται ανθρωπάκια τα οποία σας πουλάνε αντικείμενα. Έρχονται που σας. Να, είδατε και το έμβλημά του, ο Ζακ οδηγός. Λοιπόν, σας πουλάνε αντικείμενα τα οποία αντικείμενα θα τα χρειαστείτε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το βασικό, γιατί χωρίς αυτό, όπως είπα, δεν
θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε, γιατί η νύχτα έφτασε, όπως είδατε, πήρε τόση ώρα και το ήρθε το βράδυ. Ας φτιάξω άλλο ένα δωμάτιο. Λοιπόν, φτιάχνουμε ένα δωμάτιο ή δύο δωμάτια. Τώρα βέβαια αυτόν πρέπει κάποιος να τον βάλω, γιατί θα πεθάνει. Αλλά αν πεθάνει, επειδή έχει τώρα δωμάτιο αυτός, ξανανασταίνεται στην ίδια περιοχή, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή αν πεθάνει ένα NPC σας, απλά θα ξαναβγεί στο δωμάτιό του, μην τις στεναχωριέστε. Ξέρετε πόσες φορές έχουν πεθάνει. Λοιπόν, βέβαια υπάρχουν και φορές που τα τέρατα μπορούν να μπουν μέσα, αλλά είναι μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Το παιχνίδι γενικά σας τρολάρει πολλές φορές, αλλά είναι υπέροχο. Λοιπόν, και τι κάνουμε, η συμβουλή μου είναι τη μέρα, φτιάξτε ό,τι μπορείτε. Το βράδυ ασχοληθείτε με mining. Όπως βλέπετε, μπορώ να σκάψω τις περιοχές. Επίσης, μπορούμε να πάμε για εξερεύνηση τη μέρα. Γιατί αυτό το βράδυ δεν το συνιστώ, γιατί έχει πάρα πολλά τέρατα. Και ο χαρακτήρας μας είναι ακόμα αδύνατος για να επιβιώσει. Όταν περάσει καιρός και το φτιάξουμε πανοπλία ή το φτιάξουμε. Ας φτιάξω δαύλους, μπορώ να φτιάξω. Απέροχο, τώρα δεν μπορώ να βγω. Πάντα το ξεχνάω. Λοιπόν. Λοιπόν, πάντα ξεχνάω το εξής, ότι δεν μπορώ να φτιάξω δαυλούς γιατί ξόδεψα όλο το ξύλο μου. Λοιπόν, είναι μια χαζομάρα που έκανα, εσείς να μην την κάνετε. Γενικά για να μπορέσετε να φτιάχνετε, ή μπορούμε να φτιάξουμε good platform, ε. Λοιπόν, στην πλατφόρμα, δείτε τώρα εδώ, ας βάλω ένα ταβλό για να βλέπουμε κιόλας. Στην πλατφόρμα λοιπόν, βάζω την πλατφόρμα μου. Η πλατφόρμα έχει το εξής, με αφήνει να σταθώ επάνω. Αλλά αν τη δείξω μπορεί πάλι να σταθώ πάνω της. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα τοίχο ή δύο πλαϊνά για να μπορέσω να ανέβω. Είδατε πόσο εύκολο είναι. Λοιπόν, τώρα εδώ έκανα μια χαζομάρα εγώ. Και μάλλον θα χαλάσω λίγο τον τοίχο που έκανα τόσο μεγάλο, τόσο πολυτοίχο, για να φτιάξω δαυλούς. Γιατί χωρίς δαυλούς δεν πάμε πουθενά. Αλλά για να φτιάξω δαυλούς χρειάζομαι τζέλ. Λοιπόν, πρέπει να σκοτώσω τέρατα λοιπόν. Και για να το κάνω αυτό πρέπει να βγω έξω. Ας βγούμε έξω. Ξέρετε, κάποιες φορές ξεχνάς κάποια πραγματάκια, γιατί όταν έχεις πολύ καιρό το παιχνίδι, τα αυτονόητα απλά τα παραλείπεις. Λοιπόν, πάμε να σκοτώσουμε τέρατα για να πάρουμε τζέλ για να φτιάξουμε ταβλούς. Επίσης το βράδυ πέφτουν διάφορα αστέρια τα οποία τα μαζεύετε και είναι πολύ χρήσιμα, πιστέψτε με, θα σας φανούν υπερβολικά χρήσιμα για να κατασκευάσετε κάποια πραγματάκια. Όπως και επίσης βλέπετε, ο χαρακτήρας μας έχει καρδούλες και mana bar. Βλέπετε αυτό το τέρας, όσο μπορείτε να το δείτε, γιατί νύχτα και δεν έχω φως. Αυτό λέγεται Mini Eyes of Cthulhu και κάπως πρέπει να το σκοτώσουμε. Λοιπόν, έχουμε τα ζόμπι μας. Στην αρχή θα πεθάνετε πολύ, γιατί τα σπαθιά σας είναι. Λοιπόν, τόσο εύκολα πέθανε, για να καταλάβετε πόσο εύκολα πεθαίνει στην αρχή. Μετά απλά, όταν θα προχωρήσετε, αυτά τα τερατάκια είναι ασήμαντα. Αλλά τώρα πρέπει να τα σκοτώσω, πρέπει επιβάλλεται κυρίως για ένα πράγμα, για να καταφέρω να αποκτήσω το ζελέ που χρειάζομαι για να φτιάξω δαυλούς, γιατί χωρίς αυτό που δεν μπορώ να πάω πουθενά. Λοιπόν, να θέλετε να τα σκοτώσω με ένα ξύδα. Είναι σκληρά. Ας σε κάτσω, θα έρθω να τα σκοτώσω λοιπόν. Το καλύτερο μας όπως στην αρχή είναι η αξίνα, να ξέρετε. Αλλά θέλουμε προσπάθεια. Πω πω. Έπεσα σε spawn περίεργο λοιπόν. Εδώ πεθαίνουμε και σαν να μην υπάρχει αύριο. Έλα όμως που χρειάζομαι το ζελέ και πρέπει να πάω να τα σκοτώσω. Λοιπόν, μη σας στεναχωρεί. Θα πεθάνετε, θα ξαναπεθάνετε. Σε αυτό το παιχνίδι πεθάνετε πολλές φορές. Αλλά δεν έχει σημασία, γιατί βγαίνετε πάντα στο ίδιο μέρος. Λοιπόν,
σημειώστε ότι αυτά που πετάνε θα τα χρειαστείτε για να κάνουμε σπόση ένα boss. Λοιπόν, όπως βλέπετε, αν μπορείτε να δείτε τώρα γιατί είναι και νύχτα, μου πέταξε φακούς και τζέλ. Φακούς και τζέλ ή μόνο φακούς. Μόνο φακούς. Λοιπόν, τους φακούς αυτούς, δείτε τους, είναι αυτό το πραγματάκι. Μόλις μαζέψουμε 10 θα πάμε να σας δείξω πως κάνουμε σάμον ένα boss. Πω, σήμερα δεν είναι η μέρα μου. Είναι πολλά τα ζόμπι. Λοιπόν, απλά πρέπει κάπως να τα σκοτώσω για να μπορέσω να πάρω τα βλούς. Αλλιώς δεν γίνεται με την damage. 4. Λοιπόν, θα τα σκοτώσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Επίσης μπορείτε να σκοτώνοντας να κερδίσετε νομίσματα, τα οποία θα χρησιμοποιήσετε αργότερα για να αγοράσετε πράγματα. Ας φύγω. Ωραία, πέθανε αυτή. Συγγνώμη για το... για την κούραση που σας προκαλώ τόση ώρα. Απλά πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα για να μπορέσετε να καταλάβετε τι γίνεται. Και εσείς θα τα περάσετε αυτά. Ωραία, πάει και αυτό. Χρειάζομαι ζελέ. Όλα για το ζελέ ρε παιδιά. Έρμα ζόμπι. Ξανάρχομαι. Καλά. Κράσα. Τέλος πάντων, μπορώ να φτιάξω τα βλούς αλλιώς. Άραγε. Έχω αυτή την απορία τόση ώρα. Λοιπόν, είναι σημαντική η δαυλή, γιατί αυτοί θα σας επιτρέψουν να πάτε να κάνετε διάφορα πραγματάκια. Για να δούμε, υπάρχει άλλη επιλογή εδώ μέσα να το κάνω. Α, μπορώ, εντάξει, έχω τζελ. Οπότε δείτε τώρα, φτιάχνω δαυλούς. Θα χρειαστείτε πάρα πολλούς. Λοιπόν, δεν πειράζει, κατεβαίνουμε κάτω. Και η συμβουλή μου είναι, αφού καταφέρετε και εξασφαλίσετε μια παροχή τζελ για την αρχή για να φτιάξετε τα βλούς, ξεκινήστε να σκάβετε. Μπείτε μέσα και σκάψτε. Στην αρχή θα πρέπει να φτιάξετε γύρω-γύρω, κοντινές αποστάσεις, να σπάσετε πέτρα, έχει τούβλο. Επίσης, κόσμος όπως κόσμος διαφέρει, δηλαδή σε έναν κόσμο, αντί για σίδερο, μπορείτε να δείτε ρίχαλκο ή τίν, τενεκέ, έτσι το λέει μέσα. Λοιπόν, το παιχνίδι στην αρχή δεν εντυπωσιάζει τόσο, είναι γεγονός. Όμως το θέμα είναι ότι όσο περνάει η ώρα και δίνεσαι στο παιχνίδι και φτιάχνεις πράγματα, μπορείς να κατασκευάσεις υπέροχα πράγματα, μπορείς να φτιάξεις το χαρακτήρα σου σε τρελό επίπεδο και θα σας δείξω για να καταλάβετε τη διαφορά του όταν ξεκινάω με το που έχω φτάσει, για να καταλάβετε πόσο γαμάτο είναι. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ βρήκαμε ένα μετάλλευμα μέσα, για να ανάψουμε ένα δαύλο να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, βρήκαμε μέταλλο, το οποίο μέταλλο θα μας φτιάξει καλύτερες αξίνες και καλύτερες πανοπλίες και τσάπες και όλα. Λοιπόν, όπως βλέπουμε κάτω, το χώμα έχει διαμόρφωση, οπότε έχουμε και τούβλο τώρα. Δηλαδή στην αρχή, η συμβουλή μου είναι να προσπαθήσετε να... Μα πάμε αυτή τη σειρά, φτιάχνω ξύλα, σπάω πέτρες, φτιάχνω ένα δωμάτιο. Μετά προσπαθώ να σκοτώσω μερικά ζόμπι αν τα καταφέρω, προκειμένου να πάρω το τζέλ για να φτιάξω αυλούς και να μπορέσω να σκάβω το βράδυ απερίσκαπτος. Λοιπόν, και μετά το βράδυ, όταν οι εχθροί σας θα κάνουν πάρτι έξω, εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στην τρύπα σας και να σκάβετε προμήθειες. Το πρωί εξερεύνηση, το βράδυ σκάψιμο και προετοιμασία. Είναι χρυσός κανόνας εδώ πέρα, γιατί τουλάχιστον όσον αφορά την αρχή,
Όσον αφορά την αρχή, θα δείτε ότι μπορείτε να κάνετε κι αλλιώς δυστυχώς. Γιατί το βράδυ τα ζόμπι είναι πολύ πιο δυνατά από εσάς, είναι πολύ πιο πολλά από εσάς και εσείς δεν έχετε τόσο καλά υλικά για να τα πολεμήσετε. Λοιπόν, μετά δεν θα σας νοιάζει τόσο, γιατί σας λέω τα ζόμπι θα σας βλέπουν και απλά με το που έρθουν κοντά θα πεθάνουν πριν να σας ακουμπήσουν. Είναι τόσο δυνατός ο χαρακτήρας στα πιο μετά επίπεδα. Λοιπόν, στην πορεία θα δούμε, μπορούμε να βρούμε και καρδιές για να μεγαλώσουμε το πόσο ζωή έχει. Λοιπόν, ίσως να σας πω την αλήθεια, επειδή τώρα το κάνω και το ρόλο, είναι η καλύτερη αρχή που έχω κάνει στα τεράρια. Συνήθως είναι λίγο χάλια οι αρχές που κάνω. Δηλαδή σκεφτείτε, πήγαινα χωρίς να ξέρω. Απλά μετά από τόσο καιρό μπορώ να πω ότι έχω φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, ώστε να μπορώ να σας πω δύο πράγματα για εσάς που ξεκινάτε τώρα το game σας. Λοιπόν, βάζω τα blues και συνεχίζω να σκάβω. Η μέρα βγαίνει σιγά σιγά όπως βλέπουμε. Το τούβλο είναι πολύ όμορφο γιατί μπορούμε να φτιάξουμε πολλά πράγματα και πρέπει να βρω προμήθειες. Πρέπει να βρω πάρα πολλές προμήθειες για να καταφέρω να φτιάξω ένα φούρνο. Βλέπετε ότι τα νομίσματα από τα τέρατα που σκότωσα και τα νομίσματα που μου πέσαν όταν πέθανα είναι έξω. Επίσης, να σας πω να ξέρετε, όταν πεθάνετε, τα μισά σας νομίσματα πέφτουν στο πάτωμα, εκεί που πεθάνατε, αλλά μπορείτε να πάτε να τα ξαναπάρετε. Επίσης, θα δούμε στην πορεία ότι μερικά μεταλλεύματα δεν σπάνε με την αξίνα σας, γι' αυτό πρέπει να φτιάξετε καλύτερη αξίνα. Επειδή δεν έχω παίξει Minecraft, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό και εκεί, αλλά φαντάζομαι πάνω κάτω τα ίδια θα είναι. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι είναι ξεχωριστό, γιατί πρέπει να σας αρέσει το Mario και πρέπει να σας αρέσει και το Minecraft. Αν σας αρέσουν και τα δύο, τότε νομίζω είμαστε στον καλό δρόμο. Αυτό το τέρας είναι ωραίο, γιατί σου δίνει δωρεάν ζελέ χωρίς να... τα gel. Είναι και το όνομά τους gel, έτσι. Και θα σας δείξω αργότερα πώς να φτιάξετε ένα τρόπο για να βγάζετε gel χωρίς να... να κάνετε. Ό, είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να πάρετε gel. Σκοτώνετε αυτά εδώ, που λέγονται και gel. Λοιπόν, αλλά θέλουμε και ξύλα. Επίσης, μην στεναχωριέστε να σπάσετε όλα τα ξύλα στην περιοχή. Όπως βλέπετε, κάθε δέντρο που σπάω μου δίνει ξύλο και αυτά εδώ τα κουκουνάρια, τα άκορν. Αυτά εδώ, αν τα φυτέψω σε μια πράσινη περιοχή, σε ένα πράσινο tile, θα μου δώσουν καινούριο δέντρο. Γι' αυτό μπορείτε κάθε δέντρο να το φυτέψετε ξανά πίσω. Δηλαδή, το χρησιμοποιείτε το ξύλο και το ξαναφυτέψετε. Είναι πολύ χρήσιμο γιατί θα δείτε ότι κάποια στιγμή τα δέντρα απλά θα τα σπάσετε όλα σε μια περιοχή. Μπορεί και σε όλο το χάρτη. Γι' αυτό μη στεναχωριέστε, απλά κάντε. Επίσης η συμβουλή μου είναι, βλέπετε μάλλον εδώ πέρα ότι πέφτουν διάφορα μνήματα. Αυτά εδώ είναι όταν πεθάνω εγώ, στο θάνατό μου δίνει ένα... ένα σταυρό, ρε παιδί μου, ότι και καλά εδώ πέθανα. Όπως βλέπετε πέθανα μάλλον πολλές φορές. Άντε βρε σπάσε, αυτό μάλλον θα μας δώσει πολύ ξύλο για να μην σπάει τόση ώρα. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχω μια καλή προμήθεια από ξύλα. Οπότε τώρα εφόσον είναι μέρα, μπορώ να πάω να εξερευνήσω λίγο. Δεν χρειάζομαι μόνο σπαθί για να σκοτώσω κάτι και με ξύνα, απλά το σπαθί είναι λίγο καλύτερο. Πάμε να κάνουμε μια εξερεύνηση λοιπόν, να μαζέψουμε τζέλ. Οπότε μάλλον ξεχάστε τα ζόμπι, περιμένετε να έρθει η μέρα και βγείτε στα τζέλ. Είναι πιο εύκολο να μαζέψετε ζελέδες για να φτιάξετε πυρσούς. Να φτιάξω και μερικούς πυρσούς να τους έχω. Λοιπόν, τέλεια. Τώρα δεν έχω ξύλα, όχι δεν έχω τζέλ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια εξερεύνηση. Ψάξτε στον κόσμο σας, μη φοβάστε, αν πεθάνετε πάλι στο ίδιο σημείο θα γυρίσετε. Ψάξτε στον κόσμο σας, που σε μεγάλους κόσμους ή σε medium κόσμους υπάρχουν δεντρόσπιτα, τα οποία πραγματικά, εντάξει, πιστέψτε με, είναι το κάτι άλλο. Επίσης υπάρχουν σπηλιές, εντάξει, μπορείτε και να σκάψετε για να βρείτε αντικείμενο. Δείτε εδώ, ένα δοχείο. Για να πάμε να δούμε. Το οποίο... στα δοχεία αυτά να τα σπάτε γιατί έχει σκηνή και το σκηνή, παιδιά, θα το χρειαστείτε σε πολλές περιπτώσεις για να ανεβοκατεβαίνετε σε πράγματα και για να φτιάξετε διάφορα κανάλια μέσα στο σπίτι σας. Πολύ χρήσιμο. Αλλά αν δεν θέλετε σκηνή μπορείτε να βολευτείτε και με τα wooden platforms. Το dirt
Μην το βάζετε σαν υλικό δόμησης, δηλαδή μην φτιάχνετε τείχος από χώμα, πιστέψτε με, θα αναγκαστείτε να το σπάσετε, δηλαδή είναι άχρηστη. Εγώ προσωπικά το συχαίνομαι, γι' αυτό και το σπάω και μετά τα πετάω ή απλά το έχω για να μπορώ να περνάω για να κάνω γέφυρες προσωρινές. Αναγκαστικά, οπότε ακούστε με που σας λέω, πέτρα και ξύλο, πέτρα και ξύλο. Όπως λέμε ξύλο και καράτε, λοιπόν... Ή μάλλον δεν λέμε ξύλο και καράτε, άλλο λέμε, αλλά τέλος πάντων. Έλα. Δώσε μου το ζελεδάκι σου. Είναι λίγο πέρβ. Αλλά εντάξει, μωρέ. Βασικά δεν με πειράζει να πεθάνω, γιατί θέλω να πάω και από την άλλη πλευρά του σπιτιού μου. Γιατί συνήθως από την άλλη πλευρά, δηλαδή τα δεντρόσπιτα. Α, έχουμε και έρημο. Επίσης πολύ σημαντικό, στην έρημο να ξέρετε, η έρημος φυσικά και είναι γεμάτη άμμο, και θα σας δείξω ένα βίντεο με καλλιέργειες τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν το σπάμε άμμο. Την άμμο αυτή θα τη μαζεύουμε προκειμένου να φτιάχνουμε τζάμια και γυαλί. Σωστό. Με τζάμι και γυαλί, με άμμο φτιάχνω τζάμι. Λοιπόν, γιατί πρώτα φτιάχνουμε το γυαλί που μας δίνει, τι μας δίνει, και μετά φτιάχνουμε γυάλινο τοίχο, έτσι λέγεται εδώ. Όλα στον καιρό τους. Οπότε τη μέρα κάντε να exploration επιφάνειας. Γυρίστε, μην φοβάστε. Και να πεθάνετε δεν έγινε τίποτα. Αν έχετε προμήθειες, απλά γυρίστε. Δείτε τον κόσμο σας. Μπορείτε να τον σκάψετε όλο. Επίσης να σας δείξω, ο κόσμος σας αυτή τη στιγμή είναι όλο αυτό εδώ το πράγμα. Βλέπετε, όλο αυτό που δεν έχετε κάνει exploration. Πόση ώρα περπατάω και ακόμα είμαι επιφανειακά. Όλος ο κόσμος είναι τεράστιος. Επίσης εδώ κάτω είναι η κόλαση. Λοιπόν, επίσης με το tab αλλάζει ο χάρτης. Αυτή τη στιγμή στο background βλέπω τον κόσμο. Αλλάζει μήνυμα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Μάλλον εδώ παγιδευτήκαμε, οπότε μάλλον θα κάτσω να πεθάνω από το ζελεδάκι για να ξαναγυρίσω. Μάλλον όχι, δεν θα πεθάνω. Δεν πεθαίνω, ρε. Το παιχνίδι αυτό κυκλοφορεί και για τα PlayStation και για τα Xbox και για το PC. Αν και πιστεύω ότι στο PC έχετε καλύτερη διαχείριση, γιατί για να χτίσετε κάποια πράγματα είναι πιο εύκολο στο στο PC. Αλλά πιστέψτε με, αυτό το παιχνίδι στην αρχή έκανε καριέρα μέσω PlayStation και μετά το ανέλαβε το Steam και πραγματικά είναι το παιχνίδι που έχει πουλήσει πιο πολλά αντίτυπα, αν δεν κάνω λάθος, και από το Half-Life. Αυτή τη στιγμή θα πεθάνω επίτηδες για να ξαναγυρίσω εκεί που ήμουν. Στην αρχή είναι ο σίγουρος τρόπος για να ξαναγυρίζεις. Μετά, μέσα σε κάποια dungeon θα βρείτε κάποιες πετρούλες, τις οποίες απλά τις πατάτε και γυρνάτε στο σπίτι σας, πολύ απλά. Λοιπόν, για δούμε τώρα εδώ πώς θα πάω πάνω. Κλαίει. Λοιπόν, επειδή δεν με βολεύει, το μου φτιάχνω έτσι, είναι πιο βολικό. Κάμια σκάλα. Λοιπόν, και θα πάω από την άλλη πλευρά του χάρτη, γιατί από την άλλη πλευρά του χάρτη μυρίζομαι δεντρόσπιτο. Τώρα θα μου πεις που το ξέρεις. Πιστέψτε με, έχετε μια τεράστια πιθανότητα, γύρω στο 60-70% ο χάρτης σας, ειδικά στους μεγάλους χάρτες, να υπάρχει δεντρόσπιτο. Και πιστέψτε με, δεν έχετε δει πιο τέλειο πράγμα από το δεντρόσπιτο. Όλα αυτά πρέπει να τα εξερευνήσω βέβαια κάποια στιγμή, αλλά στον αυτότερο σκοπό. Λοιπόν, πάμε δεντρόσπιτο. Φύγε ζελετάκι. Τα πνίγω. Πάμε. Αυτός ο κόσμος φαίνεται πάρα πολύ όμορφος. Δηλαδή είναι εντελώς random. Κάθε φορά που θα φτιάξετε κόσμο γίνεται εντελώς τυχαία. Ω, και σουρίκεν για να πετάω. Αυτά είναι τέλεια. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει να ανέβω εκεί πάνω τώρα ή απλά να το σκάψω. Γιατί να μην το σκάψω? Ποιος ανεβαίνει? Και να σας δείξω κιόλας κάποια άλλα πράγματα. Αν κατέβω, υπάρχουν πραγματάκια εκεί κάτω, σεντουκάκια. Ένας τεράστιος κόσμος απλώνεται. Εξερευνήστε το, μην φοβάστε να εξερευνήσετε. Εγώ αυτή τη στιγμή απλά σας δείχνω ένα ξύσμα της επιφάνειας, οδηγός επιβίωσης. Απλά θέλω το βίντεο αυτό να σας δείξω και το δεντρόσπιτο, αν το βρω, πριν να το κλείσω.
Και δεν υπάρχει κάπου που δεν μπορείτε να πάτε. Μπορείτε να πάτε παντού, γιατί έχετε μια τσάπα η οποία σκάβει. Αυτό να θυμάστε. Δώσε μου το ζωλέ σου. Απλά στην αρχή θα σας είναι λίγο αργό. Άλλο φτιάχνετε καλύτερα αντικείμενα, καλύτερα πραγματάκια. Και όλα είναι τέλεια και μια χαρά. Όσο καλύτερη η τσάπα, τόσο πιο γρήγορα σκάβετε, να ξέρετε. Επίσης υπάρχουν αντικείμενα που μπορείτε να βρείτε, θα τα δούμε. Αυτός ήταν ένας σύντομος οδηγός επιβίωσης για το πώς να επιβιώσετε στο τεράρια την πρώτη μέρα και χωρίς να πεθάνετε 100 εκατομμύρια φορές, να πεθάνετε μόνο 50 εκατομμύρια φορές. Εγώ έκανα βλακεία. Λοιπόν, και μαζί με εσάς ανακάλυψα ότι είναι πολύ πιο εύκολο να περιμένω τη μέρα για να βγάλω ζελεδάκια. Οπότε το βράδυ μην βγείτε καν στα ζόμπι. Πρώτα πεθαίνουμε και ο θάνατός μας γίνεται το παράδειγμα και για τους υπόλοιπους. Έτσι δεν λειτουργούν τα πράγματα. Για να βγάλουμε και ένα δάπλο εδώ. Να βλέπω και πού πάω. Άντε, άντε, δεν τρώσει το. Να είμαι τόσο άτυχος και δεν έχει ούτε σε αυτόν τον κόσμο να τον τρώσει αυτό. Πιστεύω ότι αν σας άρεσε λίγο το δεντρόσπιτο θα σας κάνει να το λατρέψετε. Πρέπει να το βρούμε. Επιβάλλεται να το βρούμε. Επ. Επίσης μην πέφτετε πολύ ωραία μες στην ώρα γιατί θα πνιγείτε. Είναι de facto. Επ. Είναι αυτό το κόκκινο. Φύγια. Μάλιστα. Μάλλον είμαστε άτυχοι στον κόσμο αυτό. Δεν έχει δεντρόσπιτο. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Και πώς θα γυρίσουμε πίσω. Θα αφήσω το χαρακτήρα που να πνιγεί. Γιατί είναι ένα καλό τελείωμα. Λοιπόν. Ήταν ένας βασικός οδηγός. Τι να κάνετε στο τεράρια για να μπορέσετε να επιβιώσετε το πρώτο βράδυ. Είδατε ότι φτιάχνουμε ένα σπιτάκι για τα NPC μας και τη μέρα βγαίνουμε για να σκοτώσουμε ζελεδάκια και να φτιάξουμε δαμπλούς για να μπορούμε το βράδυ να σκάβουμε. Θυσιάστε τη μέρα σας για εξερεύνηση και για να μαζέψετε ζελεδάκια έξω από τα τερατάκια ώστε να μπορείτε να φτιάχνετε δαμπλούς. Και το βράδυ σας σκάψτε, μη φοβάστε. Βγαίνετε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Ήμουν ο Κώστας και έρχονται άλλα βίντεο πάνω στο τεράριο. Check Tech Now, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό μεσημέρι.